Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Είναι το solarium ασφαλές για την υγεία. Πάμε να πούμε όλη την αλήθεια σε αυτό το βίντεο. Το solarium είναι το ίδιο επικίνδυνο με την ηλιοθεραπεία, δηλαδή προκαλεί πρόωρη γύρανση του δέρματος και αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν δύο μύθοι γύρω από το solarium. Μύθος πρώτος. Ο ήλιος εκπέμπει δύο είδη υπεριόδους ακτινοβολίας. Την ακτινοβολία Α και την ακτινοβολία Β. Παλιά πίστευαν ότι η ακτινοβολία Β είναι αυτή που προκαλεί τον καρκίνο και όχι η ακτινοβολία Α. Οπότε σου λέει το solarium, εγώ είμαι καλό, γιατί εγώ χρησιμοποιώ ακτινοβολία Α. Την ακτινοβολία που δεν προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Πείτε τους, έτσι πείτε τους. Έχει βρεθεί επιστημονικά ότι και η ακτινοβολία Α του ήλιου προκαλεί καρκίνο του δέρματος και συγκεκριμένα μελάνωμα. Μύθος νούμερο 2. Το solarium σου λέει εγώ είμαι πιο καλό, γιατί βοηθά τον οργανισμό να παράξει την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D που χρειαζόμαστε. Πείτε τους. Αχ, δεν είμαι καλά, έχω τρελαθεί. Για να παράξει ο οργανισμός την απαραίτητη βιταμίνη D που χρειάζεται, αρκεί να βγαίνουμε μισή ώρα max τη μέρα στον ήλιο, συνολικά μισή ώρα, εσύ μπορεί να βγαίνεις σπαστά, 5 λεπτά να πας στο περίπτερο, 5 λεπτά να πας κάπου αλλού, και απλά το να βλέπει ο ήλιος μικρές περιοχές του δέρματος, π.χ. το λαιμό, το πρόσωπο, τα χέρια μας, είναι αρκετό για να παράξει τη βιταμίνη D που χρειαζόμαστε ημερησίως, που σημαίνει καθημερινά. Αυτά. Επομένως, όταν κάνεις solarium, πρέπει πάντα να φοράς αντιλιακό. Εκεί καταλήγουμε. Αυτά, φιλενάδα. Δεν είμαι καλά. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.